άγρια ελληνοτουρκική κούρσα για την δημιουργία θόλου αεράμινα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Οι σημερινές γεωπολιτικές εντάσεις δικαιολογούν τον αγώνα δρόμου Ελλάδας και Τουρκίας για δημιουργία ισχυρού αντιεροπορικού θόλου πάνω από την επικράτειά τους, όπως επισημαίνει διεθνές μέσο, ενώ οι προσεγγίσεις τους διαφέρουν σημαντικά και τα δύο έθνη μοιράζονται μία βασική ομοιότητα, αφού αντλούν ουσιαστική έμπνευση από τις δοκιμασμένες στην μάχη αμυντικές τεχνολογίες του Ισραήλ. Η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με το Ισραήλ είτε για την απόκτηση είτε για την συμπαραγωγή συστημάτων που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το μοντέλο του Iron Dome, ενώ η Τουρκία επιδιώκει μία αυτόνομη προσέγγιση με το έργο Steel Dome, δίνοντας έμφαση στην αυτοδυναμία της αμυντικής της βιομηχανίας. Το Νοέμβριο του 2024, η Ελλάδα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για συνεργασία με το Ισραήλ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεράμινάς της. Η Αθήνα διερευνά δύο κύριες επιλογές, είτε την συμπαραγωγή ενός προσαρμοσμένου συστήματος με το Tel Aviv, είτε την προμήθεια δοκιμασμένων Ισραηλών τεχνολογιών όπως το Iron Dome ή το David Sling. Σύμφωνα με το Reuters, αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει επένδυση περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την δέσμευση της Ελλάδας για εξυγχρονισμό του στρατού της. Η κίνηση ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες εξαγορές από άλλα ευρωπαϊκά έθνη, όπως η Γερμανία και η Φιλανδία, παρόμοιων Ισραηλών συστημάτων. Τα Ισραηλινά αμυντικά συστήματα έχουν γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Το Iron Dome, σχεδιασμένο για να αναχαιτίζει πυράβλους και πυροβολικό μικρού βεληνεκούς, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό σε επιθέσεις υψηλής πυκνότητας. Συμπληρώνοντάς το David Sling αναχαιτίζει βαλιστικές απειλές μέσου βεληνεκούς, ενώ το Arrow 3 στοχεύει βλήματα μεγάλου ύψους. Αυτές οι πολυεπίπεδες δυνατότητες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για την Ελλάδα, της οποίας η υπάρχουσα στρατιωτική υποδομή θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενισχυμένη προστασία έναντι των εξελισσόμενων απειλών. Η Ελλάδα διατηρεί ήδη ισχυρούς αμυντικούς δεσμούς με το Ισραήλ. Το 2022 ανέπτυξε ένα δίκτυο anti-drone βασισμένο στην Ισραηλινή τεχνολογία, προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες ανάγκες της. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.